Δεν θα σας πω τι θέσεις έχει υπηρετήσει, γιατί θεωρώ ότι το όνομά της το έχει κάνει ιδιότητα. Είναι μια γυναίκα που πραγματικά θαυμάζω για όλη τη στάση της και όλη την πορεία της. Κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, εγώ καλώς ήρθα στα Χανιά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και εσείς στο λιμάνι των Χανίων. Και εσείς καλώς ήρθατε στο grtimes.gr και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. 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 Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι κάνετε, καλά. Καλά εσείς. Χανιά. Ωραία. Έχετε, ήσασταν οι πρώτοι, ήσασταν βουλευτής στη μονοεδρική τότε της Ευρυτανίας. Μετά πρώτη δήμαρχος Αθηναίων. Βέβαια σταθερά βουλευτής στην Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία και υπουργός εξωτερικών και στις άλλες θέσεις που έχετε διατελέσει. Τώρα γιατί στα Χανιά? Για λόγους πολιτικούς, με την έννοια ότι τα Χανιά και η Κρήτη γενικώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για να είμαι τελείως ειλικρινής, για λόγους συναισθηματικούς. Εγώ είμαι Κρητικιά. Ο πατέρας μου, μεγαλώσαμε όλοι εδώ, ο πατέρας μου ποτέ δεν έπαψε να θεωρεί τον εαυτό του άτυπο βουλευτή Χανίων. Και το βράδυ που έφυγε ο πατέρας μου, πέραν της γνωστής κατάστασης που έχει μια κόρη όταν χάνει τον μπαμπά της, ένιωσα την ανάγκη να επιστρέψω στα Χανιά, στη γενέτειρά μου, κάποια πράγματα. Ένιωσα ότι χρωστούσα σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πόλη, να προσθέσω τη δικιά μου φωνή, η οποία στο μεταξύ είχε γίνει δυνατή, στις ανάγκες αυτού του νομού και αυτής της πόλης. Τα Χανιά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε πολιτισμό, έχουμε περιβάλλον, έχουμε τουρισμό, έχουμε καινοτομία. Και παρά τα αυτά, είμαστε ο πιο εγκαταλελειμμένος και παραμελημένος νομός της Κρήτης. Με υποδομές ανύπαρκτες, με ένα οδικό δίκτυο τραγικό, αν το συγκρίνεις με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Μα πραγματικά τα τροχαία δυστυχήματα είναι... Τα τροχαία δυστυχήματα είναι πράγματι τα περισσότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τα Χανιά. Και νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Θα μπορούσαν να εκτοξευθούν αναπτυξιακά τα Χανιά, παρασύροντας όλη την Κρήτη και αν θέλετε και όλη την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα? Θα μπορούσαν, γιατί τα Χανιά έχουν τεράστιο αναπτυξιακό απόθεμα. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα εδώ να κάνεις σοβαρή δουλειά. Τι δεν υπάρχει? Δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο, δεν υπήρξε ποτέ συγκεκριμένη στόχευση και δεν υπήρξε ιεράρχηση. Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Η λογική της παλιάς πολιτικής ήταν, άντε θα κάνω ένα ρουσφέτη στον δήμαρχο, θα του δώσω κάτι και τα λοιπά, να με ψηφίσει αύριο. Δεν γίνεται έτσι. Οι σύγχρονες ανάγκες είναι τελείως διαφορετικές. Πρέπει να υπάρξει πραγματική στόχευση. Εμείς το έχουμε κάνει, το κάναμε στην Βρετανία και πέτυχε. Το κάναμε στην Ήπειρο, το αναπτυξιακό πρόγραμμα Ήπειρου, στη Θράκη. Άρα εδώ χρειάζεται πλέον πραγματικός σχεδιασμός. Και έχουν δυνατότητες, διότι πέραν όλων αυτών που σας είπα, έχουμε πολυτεχνείο, έχουμε πανεπιστήμιο, έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικό και έχουμε και φανατικούς κριτικούς. Ξέρετε, εμείς οι κριτικοί είμαστε λίγο σοβινιστές. Το οποίο σημαίνει ότι γυρίζουν τα παιδιά τα δικά μας πίσω, γιατί θέλουν να ζήσουν στην Κρήτη. Έρχονται λοιπόν με προσόντα, έρχονται με σπουδές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τα κρατήσουμε εδώ και να τους δώσουμε μία δυνατότητα αύριο να ζήσουν πολύ καλύτερα. Τώρα βέβαια, σαν όλη την Ελλάδα και στα Χανιά, επειδή εμείς είμαστε κατεξοχήν μεσαία τάξη εδώ, τα Χανιά δεν έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ φτωχοί, διότι υπάρχει μια κοινωνία που προστατεύει τα μέλη της πολύ δυνατά, υπάρχει η παλιά οικογένεια που είναι ακόμα πολύ δυνατή, δεν έχουμε και ζάπλουτους ανθρώπους, ούτε αυτό υπάρχει στα Χανιά. Άρα, καλό balance είναι. Ναι, βασικά είναι η μεσαία τάξη, είναι ο αγρότης, είναι ο μικρός επιχειρηματίας, είναι αυτό που βλέπετε, οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πραγματικά καινοτομία. Δηλαδή υπάρχει εταιρεία εδώ στα Χανιά, που δεν το ξέρει κανείς, η οποία κάνει προγράμματα για τη Microsoft, για πάρα πολύ μεγάλους παγκόσμιους
παγκόσμιες εταιρείες και οι οποίοι δουλεύουν από εδώ, από τα Χανιά. Διότι είναι άνθρωποι της πληροφορικής, ζουν σε ένα ωραίο περιβάλλον και παράγουν. Και αυτή η μικρή εταιρεία που σας λέω, που δεν είναι τόσο μικρή, είναι 100 άνθρωποι, ουσιαστικά ανταγωνίζονται Ινδούς. Απίθανο. Το οποίο είναι. Ελάχιστοι άνθρωποι το ξέρουν ότι αυτό υπάρχει. Έρχονται από όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο Έλληνες, αλλά δουλεύουν σε μια πόλη στην οποία η ποιότητα ζωής είναι ακόμα. Ναι, υπάρχει ακόμη ποιότητα ζωής. Υπάρχει. Ναι. Η Κρήτη με την Θεσσαλονίκη, με τη Μακεδονία είναι πολύ συνδεδεμένες. Πολύ. Πάρα πολύ. Διότι εμένα ο παππούς μου, η μοναδική φωτογραφία που έχουμε του παππού μας, δηλαδή του πατέρα μου, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μακεδονομάχος. Αυτή είναι η φωτογραφία που κρέμεται στους τοίχους των σπιτιών μας. Δεν τον ξέρουμε αλλιώς, δεν τον γνωρίσαμε. Πέθανε όταν ο πατέρας μου καταδικάστηκε σε θάνατο και του το αναγγείλανε, έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αλλά ξέρουμε ότι μπήκε στη Σιάτιστα, απελευθέρωσε τη Σιάτιστα, ως αρχηγός του τάγματος Κρητών. Και την εποχή υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος δεσμός. Γι' αυτό και αν δείτε σήμερα εδώ, η ευαισθησία για το θέμα της Μακεδονίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διάχυτη. Λες, ρε παιδί μου, από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη, στην Κρήτη, σε όλες μου τις περιοδίες, θα μου θέσουν σε όλα τα καφενεία το θέμα της Μακεδονίας. Υπάρχει μία αίσθηση και μία επαφή πάρα πολύ δυνατή μεταξύ των Κρητών και των Μακεδών. Ζητήματα βέβαια που τα έχετε ζήσει και εσείς ως Υπουργός Εξωτερικών, καθώς εκείνο το βράδυ στο Βουκουρέστι, κυρία Μπακογιάννη, με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μου πείτε τι έγινε όπου η Ελλάδα, ο τότε Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, άσκησε το βέτο. Εξάλλου έγινε γνωστό ότι όλο το προηγούμενο διάστημα εσείς ως Υπουργός Εξωτερικών είχατε έντονες συνομιλίες με την Αμερικανίδα ομόλογό σας, την Κοντολίζα Ράις. Πολύ, τώρα αρχίσαν και δημοσιεύονται. Και η οποία λέγεται ότι έφτασε μάλιστα να περάσετε εσκαμμένα και μέχρι και να σας απειλήσει αν παίρνετε την απόφαση, ας πούμε, όλη αυτή. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εμείς είχαμε αποφασίσει. Ο Κώστας Καραμαλής και το βασικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας τότε είχε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτή την υπόθεση ό,τι κόστος και να έχουμε, μέχρι τέλους. Και την πήγαμε μέχρι τέλους. Δεν χρειάστηκε να ασκήσουμε βέτο, για να είμαστε ιστορικά ακριβείς, διότι πριν από το Βουκουρέστι είχαμε κερδίσει συμμάχους. Είχαμε λοιπόν 7 πρωθυπουργούς Ευρωπαίους οι οποίοι σταθήκαν στο πλευρό μας. Με πρώτο το Σαρκοζή, τότε, το Γάλλο πρόεδρο. Παραμονές του Βουκουρεστίου, ήμουνα στη Λουμπλιάνα και δέχτηκα ένα τηλέφωνο τότε από την Κονταλίζα Ράις. Με είχε προειδοποιήσει ο νυν πρόεδρος της Γερμανίας, ο Στάινμαϊερ. Μου λέει, έχει υπόψη σου, με πήρε η Κονταλίζα Ράις και πρώτη φορά, μου λέει, μου μίλησε τόσο πολύ άσχημα στο Γερμανό. Εγώ προετοιμάστηκα ψυχολογικά, λέω τώρα, έρχεται η ώρα η δικιά μου και πράγματι ήρθε η ώρα η δικιά μου σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τηλεφώνημα, στο οποίο μου είπε ευθέως ότι αυτό θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο πρόεδρος θα στενοχωρεθεί πάρα πολύ. Της είπα ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη ή τελευταία φορά που ο πρόεδρος θα στενοχωρεθεί. Η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και κάποια στιγμή μου λέει ότι κοίταξε, αυτό είναι, πρέπει να το κάνετε, να τους βάλετε δηλαδή με το φύρο. Της λέω δεν μπορεί και κάποια στιγμή εκεί ίσως και εγώ είχα παραφερθεί, γιατί της λέω κοίταξε να δεις Κόντι μου, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ σου και μου. Εσύ είσαι διορισμένη και εγώ είμαι εκλεγμένη. Εσύ δίνεις λογαριασμό στον πρόεδρό σου, εγώ όμως δίνω λογαριασμό στο λαό μου. Και αυτό της λέω είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν έκλεισε καλά αυτό το τηλέφωνο. Πήγαμε στο Βουκουρέστι. Ξέραμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη. Παρά τα αυτά ήταν μια δύσκολη στιγμή, διότι δεν ξέραμε μέχρι τέλους πώς θα βγει αυτή η ιστορία. Και στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, πριν από το Συμβούλιο Πρωθυπουργών, έρχεται η Ράις, πάει ο Σλοβάκος να θέσει το θέμα
Και απαντάει εκείνη, το θέμα έχει κλείσει. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι το έχουν αποδεχθεί πλέον, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Και πράγματι έτσι έγινε, μετά στην σύνοδο πλέον των Προέδρων, των Πρωθυπουργών, όπου το κείμενο των συμπερασμάτων σε ό,τι αφορούσε τότε την Μακεδονία, το έγραψα εγώ, δηλαδή συγκεκριμένα με τα χεράκια μου. Γιατί είχε πει η Ράις, δώστε τη στο, για να μην έχω θέματα. Και πράγματι ήταν μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική διπλωματία, δύσκολη. Νομίζω ότι σε προσωπικό επίπεδο και ο Κώστας ο Καραμανλής και εγώ, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, το πληρώσαμε αυτό. Αλλά αν μου λέγατε αν θα το ξανά έκανα, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε, θα το ξανά έκανα, γιατί πιστεύω ότι εκείνη την ώρα η Ελλάδα έδειξε ότι πρώτον έχει συμμαχίες, δεύτερον ότι σε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες δεν κάνει πίσω και τρίτον ότι ήταν έτσι καλά προετοιμασμένο, ώστε τελικώς δεν βρεθήκαμε μόνοι μας. Γιατί αυτό στην εξωτερική πολιτική παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα βεβαίως όλα αυτά είναι ιστορία. Απεμπολίσαμε το Βουκουρέστι, φτάσαμε στη Συμφωνία των Πρεσπών όπως φτάσαμε. Εξακολουθώ και πιστεύω ότι δώσαμε εθνότητα και γλώσσα που σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση δεν θα χρειαζόταν να τη δώσουμε. Εάν μας ακούγανε λιγάκι σε αυτά που τους λέγαμε ως Νέα Δημοκρατία, δεν θα προχωρούσαμε ποτέ να μιλάμε για Μακεδόνες στα σύνορά μας. Και θα είναι μια συμφωνία την οποία σε πολλά στάδια της θα τη βρούμε μπροστά της με τα προβλήματα που αφήνει. Θα μπορούσε να υπάρξει άλλη λύση για το ονοματολογικό? Κοιτάξτε, το όνομα θα ήταν σύνθετο, αλλά το όνομα από μόνο είναι του δεν είναι τίποτα. Όταν εγώ λέγομαι Μακεδόνας και μιλάμε για τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό και τη μακεδονική γλώσσα, από εκεί και πέρα, όποιο σύνθετη ονομασία και να βάλεις, το αποτέλεσμα θα είναι η λέξη Μακεδονία. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, διότι εντάξει σήμερα θα βάλουν το τυπικό, αλλά όταν εμφανίζεται η κυρία Μέρκελ και λέει καλωσορίζω τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό, αυτό μένει. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο θέμα, λάθος το θέμα της εθνότητας και ήταν και λάθος όχι μόνο για μας, που εμάς νομίζω δικαίως μας θυμώνει πάρα πολύ, ήταν και λάθος για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της περιοχής, διότι τα Σκόπια έχουν 30% Αλβανούς. Οι 30% Αλβανοί δεν θέλανε να βάλουν το καπέλο του Μακεδόνα. Απόδειξη δε αυτού που λέω είναι ότι στο Τέτοβο δεν ψηφίσανε, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Σήμερα λοιπόν για ένα μικρό χρονικό διάστημα είναι ήρεμοι, με την ελπίδα ότι θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αργήσει πάρα πολύ. Έχουμε μία Αλβανία απασφαλισμένη, έναν αυξανόμενο εθνικισμό στην Αλβανία. Αυτός ο αυξανόμενος εθνικισμός θα καταγραφεί και στους γείτονες, είτε Κόσοβο λέγεται αυτό, είτε Σκόπια λέγονται. Άρα το πάτημα για μια αναστάτωση έχει δοθεί. Γι' αυτό σας λέω, ήταν διπλό λάθος. Ήταν λάθος διαπραγματευτικό για μας, αλλά ήταν λάθος και για το περίφημο επιχείρημα της σταθεροποίησης της περιοχής. Βέβαια μιλάμε τώρα ουσιαστικά για την μουσουλμανική διείσδυση σε όλα αυτά. Γιατί το θρησκευτικό στοιχείο παίζει μεγάλο ρόλο. Μεγάλο. Που είναι όχι μόνο από την πλευρά της Αλβανίας, αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας. Κοιτάξτε, οι Αλβανοί έχουν διαφορετική προσέγγιση από τους Τούρκους. Ναι, σίγουρα. Οι Τούρκοι επενδύουν καθαρά στο θρησκευτικό συνέστημα και δουλεύουν με στόχο τη μεγάλη επαφή τους με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής. Οι Αλβανοί έχουν τη βάση τους στον αλβανικό μεγαλοειδεατισμό και εθνικισμό. Αυτά τα δύο βεβαίως, αν προσθέσετε ότι υπάρχουμε και εμείς στη μέση, οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, δεν είναι καλή συνταγή. Τα Βαλκάνια πάντοτε ήταν μια περιοχή η οποία δημιουργούσε προβλήματα από αιώνες τώρα, γιατί ακριβώς ζούνε μαζί διάφορες εθνοτικές, θρησκευτικές
ομάδες. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το πώς προσεγγίζεις το θέμα. Θέλει προσοχή και εγώ δεν, ξέρετε, δεν ανήκω στην κατηγορία των ακραίων. Και ποτέ απέναντίας, δεν νομίζω ότι ναι. Είστε μια φωνή ψύχρεμη. Ναι, που... και θεωρώ ότι στην εξωτερική πολιτική, με τις βενιζελικές σχολές κατά κάποιο τρόπο, η βενιζελική σχολή λέει ότι στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν δίκαια, υπάρχουν συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν πάντοτε να μπορείς να βρεις τις ταυτίσεις συμφερόντων για να υπερασπιστείς τα δικά σου δίκαια. Διότι μπορεί να έχουμε 1000 δίκαια του κόσμου, αν δεν μας τα αναγνωρίζει κανείς, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό ήταν και η επιτυχία του Βουκουρεστίου, διότι ακριβώς λειτουργήσαμε με αυτή τη λογική. Και σήμερα αυτό το οποίο χρειάζεται, διότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ άσχημη, ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ότι η επόμενη κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα έχει να αντιμετωπίσει δύσκολα πράγματα. Ζούμε σε μια περιοχή μεγάλης ανάφλεξης, μεγάλης αναταραχής. Η Ελλάδα είναι, αν θέλετε, μια γωνία ηρεμίας, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο βράζει. Βράζει η Τουρκία, ένας Ερντογάν εξαιρετικά ανασφαλής, ένας Ερντογάν που παραπέει, βάλεται και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Προσπαθεί να φτιάξει τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνοντας ένα λάθος πάνω στον άλλο. Σήμερα που μιλάμε, αποφάσισε να στείλει οπλισμό στη Λιβύη, το οποίο είναι κάζους μπέλι για τους Αμερικάνους. Δηλαδή όταν... Σπασμωδική κίνηση απόγνωσης. Τελείως, τελείως. Δηλαδή άνευ οποιασδήποτε λογικής και στρατηγικής. Έχει χάσει το παιχνίδι στη Συρία. Βρίσκεται με κάκιστες σχέσεις με την Αίγυπτο. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με κουρδικό εσωτερικά και έχει χάσει την πολιτική νομιμοποίηση σε μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή παλεύει θηρία και νιώθει την ανασφάλεια αυτή. Άρα έχουμε μία Τουρκία σε αυτή την κατάσταση και μία ευρύτερη περιοχή για την οποία σας είπα πριν, είτε η Συρία είναι αυτή. Αμερικάνους που με το Ιράν τεντώνουν το σκηνή τελείως και το Ιράν με τους Αμερικάνους. Στη μέση λοιπόν αυτής της όλης της περιοχής βρίσκεται η χώρα μας, η οποία πρέπει να ισορροπήσει με το θέμα της Κύπρου στην κατάσταση που βρισκόμαστε, με συζητήσεις για το Καστελόριζο, όπου μόνοι μας βέβαια εμπολείς έχουμε μεγαλώσει το θέμα πολύ περισσότερο το από ότι δεν έχει δηλώσει τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ για το Καστελόριζο. Δηλαδή, εντάξει, ο Ερντογάν είναι αυτός που είναι. Οι γείτονές μας είναι αυτοί που είναι. Με αυτή την κουλτούρα, με αυτή τη φιλοσοφία, με αυτή την πολιτική. Εμείς έχουμε κάνει λάθη ως χώρα σε αυτή την, προς αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική κατευνασμού για πάρα πολλά χρόνια. Στηρίξαμε πολύ μεγάλη... πολλές μεγάλες ελπίδες στη λογική του Ελσίνκη, δηλαδή στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Αυτή βέβαια εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει σήμερα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πάντα ένα επιχείρημα, αλλά δεν έχει βάθος το επιχείρημα αυτό. Και όλοι ξέρουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν τους Τούρκους και οι Τούρκοι έχουν καταλάβει ότι οι Ευρωπαίοι δεν τους θέλουν. Άρα, θα υπάρξει μια ειδική σχέση μακροπρόθεσμα με την Τουρκία. Αυτή η ειδική σχέση όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων Γερμανών και ούτω καθεξής. Πρέπει να γίνει και με βάση τα συμφέροντα τα δικά μας. Και εμείς έχουμε μείζονο σημασία θέματα ασφάλειας στην περιοχή. Άρα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος πρέπει να προκαταλάβει αποφάσεις αυριανές. Αυτή χρειάζεται λοιπόν. Χρειάζεται καταρχήν κάτι το οποίο το απέρριψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα 4 χρόνια. Δεν είναι μια κυβέρνηση στην άκρη της εξωτερικής πολιτικής μόνη. Έστω και αν το Σύνταγμα σου δίνει αυτήν την υποχρέωση, βεβαίως έχει τη βασική υποχρέωση άκρης της εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν μπορεί μια χώρα 10 εκατομμυρίων να ασκεί εξωτερική πολιτική μονοκομματικά. Δεν μπορεί δηλαδή το 32-34% του ελληνικού λαού να θεωρεί ότι μπορεί να άσκησει, γιατί δεν μας χωρίζει τίποτα εμάς τους Έλληνες στην τελική ανάλυση. Και εγώ είμαι η τελευταία που θα πω ότι υπάρχουν Έλληνες. Και ειδικά απέναντι σε τέτοια θέματα που πρέπει να είμαστε. Μειωμένης εθνικής συνείδησης. Δεν θα πω ποτέ ότι υπάρχει κάποιος προδότης Έλληνας. Καλά, εντάξει.
Ίσως να μην αντιλαμβάνονται τόσο πολύ την έννοια του έθνους, του κράτους, να το βλέπουν πιο διευρυμένα, πιο παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση. Εάν ρωτήσετε, εγώ πιστεύω σήμερα τον ελληνικό λαό, αν κάναμε ένα γκάλοπ, ας πούμε, και λέγαμε, ρε εσείς Έλληνες, τι θέλετε, θέλετε να υπάρχει μια άσκηση εξωτερικής πολιτικής με ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο ή θέλετε ο καθένας να κάνει το κεφαλιού του. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το 95% του ελληνικού λαού, το οποίο θα καταλάβει την ερώτηση που θα του κάνουμε, θα πει βεβαίως θέλουμε εθνικό μέτωπο. Διότι ο καθένας έχει κάτι να προσφέρει σε αυτή την ιστορία. Εγώ έζησα όλες τις εποχές της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Με τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον Κάρολο Παπούλια, με τον Θόδωρο Πάγκαλο, που δεν είναι ο ευκολότερος των ανθρώπων, ως γνωστό. Πάντοτε υπήρχε επαφή κυβέρνησης εξωματικής αντιπολίτευσης. Ποτέ πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν υπήρξε ο οποίος να έχει θέματα εξωτερικής πολιτικής και να μην ενημερώσει τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που γίνεται τώρα, βέβαια. Κάτι που δεν έγινε τώρα. Δεν έγινε, αλλά να ότι γίνεται ότι δεν ενημερώνει. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό μου λέγανε προχθές. Εκλήθη, λέει, το ΚΙΣΕΑ. Μάλιστα, εκλήθη το ΚΙΣΕΑ. Καταρχήν, το ΚΙΣΕΑ δεν είναι όργανο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Είναι όργανο βασικά στρατιωτικό, δηλαδή το οποίο αποφασίζει εξοπλισμούς, μεταφορές. Δημιουργεί μια ταραχή, Κυριακή, να μαθαίνεις. Δημιουργεί μια ταραχή. Και αναρωτιέσαι εσύ τώρα τι έγινε ακριβώς. Υπήρξε κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Επί της ουσίας δεν υπήρξε συγκεκριμένος λόγος. Ήταν επικοινωνιακό το. Η άσκηση ήταν επικοινωνιακή. Αλλά αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει όταν είσαι πρωθυπουργός. Διότι αν ομιγέννη το έχει πράγματι κάτι σοβαρό. Το πρώτο τηλέφωνο που κάνεις είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το δεύτερο τηλέφωνο που κάνεις στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Όποιος και αν είναι αυτός. Έστω και αν εσύ δεν τον συμπαθείς. Υπάρχει η δημοκρατία, λειτουργεί με θεσμούς. Ο καθένας εκπροσωπεί κάτι. Κύριε Πακογιάννη, βλέπω ότι υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή, σαν να παλεύουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντα έτσι. Ναι, αλλά τελικά επί της ουσίας θα αποφασίσουμε ποιος από τους δύο στις επικείμενες εθνικές εκλογές θα κυβερνήσει τη χώρα ή θα αποφασίσουμε το πολιτικό πρόγραμμα που έχει το κάθε κόμμα. Μα το ένα δεν ξεχωρίζει από το άλλο. Ο χαρακτήρας του Κυριάκου Μητσοτάκη κρίνεται με βάση όλη την προετοιμασία που έχει κάνει για το πρόγραμμα, με βάση όλη την προετοιμασία που έχει κάνει για το πώς θα κυβερνήσει. Με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Ανάλογα ο κύριος Τσίπρας με τα πεπραγμένα του, με το τι έχει κάνει μέχρι τώρα, με το τι υπόσχεται και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτά δεν ξεχωρίζει το ένα με το άλλο. Οι προσωπικότητες των δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Έτσι, δηλαδή όταν λέμε εκ διαμέτρου αντίθετες, εκ διαμέτρου αντίθετες. Ο ένας είναι ένας άνθρωπος αναμφισβήτα χαρισματικός, αλλά ο οποίος έχει τάξει λαγούς με πετραχίλια, έχει πει τα απίστευτα πράγματα στον ελληνικό λαό, δεν έχει τηρήσει τίποτα από αυτά, είναι ο άσος της αλλαγής θέσεων. Πριν από τις ευρωεκλογές μας έλεγε ότι εκείνος ήταν με τους πολλούς, εμείς είμαστε με τους λίγους. Όταν εμφανίστηκαν οι 10 μονάδες διαφορά δεν μπορούσε πια να το πει, γιατί έλα τώρα που είμαστε εμείς πολλοί και εκείνοι λίγοι. Ανακάλυψε και θυμήθηκε τη μεσαία τάξη μετά τις ευρωεκλογές. Μέχρι τότε η μεσαία τάξη έπρεπε να πληρώνει φόρους και να ξεζουμίζεται. Μέχρι τότε 20.000 ευρώ αν έχετε ετήσιο εισόδημα θεωρείστε πάμπλουτος στην Ελλάδα. 20.000 ετήσιο εισόδημα για τετραμελή οικογένεια θεωρείται ότι είσαι πλούσιος και άρα πρέπει να σε φορολογήσει μέχρι τελευταίας δρανίδας. Ο άλλος είναι ένας άνθρωπος μετρημένος, ο οποίος για να πει μια κουβέντα την έχει ψάξει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Εγώ τους που σας λέω που το ξέρω χρόνια πολλά, τον πιέζανε, του λέγανε πες μια κουβέντα παραπάνω, εκλογές έχουμε, οι Έλληνες θέλουν υποσχέσεις και τα λοιπά. Τίποτα, καμία. Αυτά που είπε, αυτά μέχρι εκεί έμεινε μέχρι τέλους. Αποτέλεσμα, οι Έλληνες τον εμπιστευθήκανε στις τελευταίες ευρωεκλογές, διότι είναι χαλαρή η ψήφος των ευρωεκλογών. Θα μπορούσαν να καταψηφίσουν τον Τσίπρα υπερψηφίζοντας μικρά κόμματα από εδώ, από εκεί, ρίχνοντας. Δεν το κάνανε. Δώσανε εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές.
Το οποίο σημαίνει ότι το σκεφτήκανε. Διότι είχαν για πρώτη φορά μπροστά τους μια προεκλογική περίοδο στην οποία η κυβέρνηση έταζε περισσότερα την αντιπολίτευση. Αυτό δεν έχει γίνει. Όσα χρόνια κάνουν εκλογές, οι αντιπολιτεύσεις τάζουν και οι κυβερνήσεις κρατιώνται. Ναι. Βέβαια, έχασε και μεγάλο ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ, από πολύ την μεγάλο. Αποχή. Θέλω να πω ότι είχε αποχή. Κάποιοι που τους είχε ψηφίσει δεν πήγαν καν να ψηφίσουν, πιθανόν. Το οποίο είναι και αυτό μια καταγραφή οργής. Ναι. Η ανάγνωση του αποτελέσματος, εγώ το λέω καμιά φορά στους συναδέλφους με τους οποίους κάνω debate του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω, παιδιά, εμείς που είμαστε παλιά κόμματα και που έχουμε κάνει τα λάθη μας τα λοιπά, όταν χάνουμε τις εκλογές, και δόξα τω Θεώ τις έχουμε χάσει πολλές φορές, έτσι είναι. Κάνουμε αυτοκριτική. Καθόμαστε κάτω και λέμε, κάτσε, τι κάναμε λάθος. Και σίγουρα βλέπουμε, τα βλέπουμε όλα, ίσως όχι, αλλά πάντως βλέπουμε πολλά από τα λάθη μας. Εσείς χάσατε τις εκλογές και σας φταίει η αποχή. Σας φταίει ο λαός. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορεί να είσαι δημοκράτης και να σου φταίει ο λαός. Κάτι έχεις κάνει και εσύ λάθος. Φοβάστε την αποχή στις επικείμενες εθνικές εκλογές? Με ανησυχεί, ναι. Γιατί ποτέ η Ελλάδα, νομίζω από το 1900, δεν θυμάμαι, 12, κάτι τέτοιο, δεν έχει κάνει εκλογές Ιούλιο, κατά καλό καιρό. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που έχουν κανονίσει διακοπές. Και γι' αυτό η έκκλησή μας προς τον κόσμο που μας ακούει είναι, παιδιά, μη θεωρήσετε την εκλογή δεδομένη. Πηγαίνετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας. Το ύψιστο δικαίωμα. Το ύψιστο δικαίωμα του πολίτη. Και υποχρέωση, δεν είναι μόνο δικαίωμα. Ναι. Γιατί εγώ καμιά φορά βλέπω κόσμο ο οποίος μου κάνει κριτική. Ασκεί γενικώς κριτική χωρίς να έχει ψηφίσει. Χωρίς να έχει ψηφίσει. Αυτό είναι απίθανο. Και του λέει, μεγάλε. Δεν έχεις δικαίωμα. Εσύ γιατί μου κάνεις κριτική? Ναι. Εγώ δεν σου λέω, δεν σ' αρέσει τώρα. Ψήφισε τον άλλον. Ψήφισε τον Μίτσο, τον Γιώργο. Κάνε κάτι όμως. Όταν κάθεσαι στον καναπέ και επιτρέπεις εκ των πραγμάτων σε άλλους να αποφασίζουν για σένα. Και αυτό ισχύει και για την νεολαία. Η νεολαία η οποία λέει σήμερα αρνούμε, μα η άρνηση δεν είναι πολιτική. Η συμμετοχή είναι πολιτική. Με τη συμμετοχή θα κριθείς. Μπορείς να κάνεις λάθος στην ψήφο σου, μπορείς να τη μετανιώσεις. Αλλά είναι καλύτερα αυτό από το να μην ψηφίσεις και να θεωρήσεις ότι κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν για σένα. Η ποσόστοση για τις γυναίκες από μόνο του δεν είναι μια διάκριση? Θετική, ναι. Θετική, λέτε? Έπρεπε δηλαδή κάποιος να μας υποχρεώσει να έχουμε το 40% του ψηφοδελτίου. Είναι στην κατηγορία των θετικών διακρίσεων. Εγώ ποτέ και δεν θέλω ήμουν να καταλήξω στο ότι, και θέλω να καταλήξω στο ότι εσείς ως γυναίκα, αν έχετε ζήσει τη διάκριση, γιατί πολιτεύεστε και τα χρόνια που δεν ήταν όπως είναι τώρα οι γυναίκες, δηλαδή από το 1989. Ήτανε... Κοιτάξτε, έχω ζήσει, εγώ έζησα άλλες εποχές που για τις νέες γυναίκες σήμερα δεν είναι το ίδιο. Εγώ έζησα την εποχή στην Βρετανία να πηγαίνω σε ένα καφενείο και να μου λέει ένας παππούς, εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω. Να πας σε μία περιοχή της Ρούμελης, όπου η Ρούμελη είναι κατεξοχήν γνωστή για την έλλειψη ισορροπία της, την αντίληψή της στην ισότητα φύλων. Στην ισότητα φύλων. Δεν ήταν εύκολη η ιστορία. Παρά τα αυτά, σήμερα αυτές οι θετικές διακρίσεις οι οποίες υπάρχουν διευκολύνουν κάποιες γυναίκες να μπουν στην πολιτική. Από την άλλη τις αδικούν κιόλας. Διότι μοιράζεται πιο εύκολα η ψήφος στις γυναίκες και έτσι κινδυνεύουν να βγουν πάλι οι άντρες, διότι μοιράζονται οι ψήφοι στις γυναίκες. Η πολιτική χρειάζεται τη γυναικεία οπτική. Δεν είναι λάθος να πιστεύουμε ότι είμαστε ακριβώς το ίδιο. Δεν είμαστε ακριβώς το ίδιο. Εμείς οι γυναίκες, επειδή καλός ή κακός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχουμε την τελική ευθύνη για το νοικοκυριό μας, έχουμε την τελική ευθύνη για τα παιδιά μας, έχουμε υποχρεώσεις ουκολίγες, θέλουμε να τα συνδυάσουμε όλα, θέλουμε να είμαστε γυναίκες, θέλουμε να είμαστε όμορφες, παίρνει χρόνο και αυτό, θέλουμε να είμαστε σύντροφοι, θέλουμε μητέρες, να κάνουμε καριέρα και θέλουμε να είμαστε και μητέρες που είμαστε και κόρες. Και σκύλες. Και κόρες. Και κόρες. Γιατί φαντάζομαι ότι παρότι ήσασταν αυτοί που ήσασταν σαν οικογένεια, οι γονείς σας,
Ήσασταν και κόρη. Δηλαδή σε κάποια πράγματα η κόρη δεν αλλάζει. Όποιο και αν είναι ο πατέρα ή η μητέρα, όποια και είναι η κόρη. Και πόσο μάλλον σε οικογένειε σαν τι δικέ μα, οι οποίε έχουμε το brand name παραδοσιακή, ναι, οικογένεια. Οι μπαμπάδε και οι μαμάδε που έχουν κόρε είναι τυχεροί. Ναι. Έτσι. Διότι κακά τα ψέματα, εμένα ο πατέρα μου όταν έφυγε η μάνα μου δεν έμεινε ένα μεσημέρι χωρί να έχει μία κόρη του μαζί να φάει. Δεν έφαγε ποτέ μόνος του. Ποτέ. Όσες υποχρεώσεις και αν είχατε, ό,τι είτε και να εσείς, γινότανε, ο κόσμος να χάλαγε. Αν δεν ήμασταν καμία από εμάς τις τρεις, ήταν η κόρη μου. Η κόρη της Κατερίνας, η κόρη της Αλεξάνδρας, η γη μας. Ναι. Δεν μιλάω μόνο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω και... Αλλά πάντως ήταν πάντα κάποιος. Θέλω να πω ότι έχεις πολλές υποχρεώσεις. Τα θέλουμε λοιπόν όλα εμείς οι γυναίκες. Τι είναι το αποτέλεσμα? Αποφασίζουμε πολύ πιο γρήγορα. Δεν χάνουμε ώρα σε πολλές κουβέντες, διότι δεν την έχουμε αυτή την ώρα. Άρα είναι ένα διαφορετικό πρότυπο ηγεσίας η γυναίκα. Χρειάζονται λοιπόν και τα δύο. Χρειάζεται και η γυναικεία ματιά, χρειάζεται και η ανδρική. Από την άλλη μεριά, αυτό που μας κατηγορούν, μου πήρε πολλά χρόνια εμένα να το παραδεχθώ, διότι προσπαθούσες πάντα να το κρύψεις, γιατί ακριβώς είχες τον πόλεμο για τη γυναίκα, την ευαισθησία την οποία έχεις. Νομίζω τα τελευταία 6-7 χρόνια πλέον τα λέω τα πράγματα χύμα. Μέχρι τότε φοβόμουνα. Ναι. Θα μου λένε, άντε μωρέ, η γυναικούλα είναι και τα λοιπά και γι' αυτό και είναι ευαίσθητη και τέτοια. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι αυτή η κοινωνία χρειάζεται και ευαισθησία. Χρειάζεται και αλληλεγγύη, χρειάζεται και αγάπη, βρε παιδί μου. Χρειάζεται και αξίες. Πιο εύκολα τις βγάζει στη φόρα μια γυναίκα. Και άρα αυτή η ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι απολύτως απαραίτητη. Λοιπόν, έχετε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις και ως πολιτικός, αλλά εγώ θα σταθώ σε αυτές ως γυναίκα, ως άνθρωπος. Ήταν πιο δύσκολα τα προσωπικά ή τα πολιτικά, αν τα βάλετε στη ζυγαριά? Τα προσωπικά. Γιατί... Κακά τα ψέματα, όταν μένεις 34 ετών με δύο παιδιά τα οποία έχουν δεχθεί αυτό το πλήγμα, γιατί δεν είναι το οποιοδήποτε πλήγμα να ακούσεις στο λεωφορείο ότι δολοφονήσαν τον μπαμπά σου στο σχολικό, η διαχείριση της ψυχής αυτών των παιδιών είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, και ο φόβος σου, ο παθολογικός φόβος τον οποίο νιώθεις, ο φόβος ότι θα το χάσεις το παιδί σου, ο φόβος ότι θα σου μπλέξει με ναρκωτικά, ο φόβος ότι δεν θα μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημά του. Όλα αυτά είναι αυτά που περνάει κάθε μάνα. Έτσι, δεν αλλάζουν ούτως ή άλλως, τα, ναι, συναισθήματα. Αλλά των εκεί μανάδων. Έχετε όμως την απειλή. Ναι, έχεις την απειλή, αλλά τα συναισθήματα των μανάδων, μην νομίζετε, είναι ίδια. Κάθε μάνα έχει ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις. Η μάνα η οποία θέλει να γίνει κλώσσα και να φυλάξει τα παιδιά της κοντά και ξέρεις ότι, εγκεφαλικά ξέρεις ότι τα παιδιά πρέπει να φύγουν, πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Να ανοίξουν τις δικές τους φτερούγες. Ναι, και παλεύεις δυνατά ανάμεσα στο ένα συνέστημα και στο άλλο συνέστημα. Δηλαδή, και δεν θες να γίνεις και ρεζίλη στα παιδιά σου. Ναι, δηλαδή ο Κώστας με έκανε ρεζίλη τώρα, βγήκε στην τηλεόραση και είπε τι περιμένετε, Ελληνίδα μάνα. Και έκλεινε. Εντάξει. Ναι, Ελληνίδα μάνα. Πώς νιώσατε το βράδυ των αποτελεσμάτων? Είναι η πρώτη φορά που ήρθα δεύτερη και χάρηκα τόσο πολύ. Βέβαια, λίγες μέρες αργότερα, από την πρώτη Κυριακή των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης των ευρωεκλογών, ο γιος σας έγινε μάρτυρας αποδοκιμασιών από μέλη του ευρύτερου αντιξοσιαστικού χώρου ή δεν ξέρω ποιανού χώρου, εν πάση περιπτώσει. Τα κουφοντινάκια που λέει ο Κώστας. Ναι. Οι οποίοι, ενώ καθόταν σε μια ταβέρνα που συνήθιζαν να πηγαίνουν το τελευταίο διάστημα με τους συνεργάτες του ή τους υποψηφίους συμβούλους του, του ζητούσαν να φύγει, εξτομίζοντας βέβαια πάρα πολύ άσχημες εκφράσεις, ανεξάρτητα αν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ο πατέρας του δολοφονήθηκε. Δεν ξέρω εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε, κυρία Μπακογιάννη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν ήταν ο γιος του Μπακογιάννη, ο γιος της Μπακογιάννη, ο εγγονός του Μητσοτάκη. Ξέρω όμως ότι είναι ένας άντρας ο οποίος έζησε στα παιδικά του χρόνια αυτή την απώλεια και αυτοί οι ίδιοι
το απόνερο του δολοφόνου του πατέρα του εκεί πέρα απέναντί του, απειλώντας τον, εκβιάζοντας και ζητώντας τον να φύγει από ένα δημόσιο χώρο. Κοιτάξτε, καταρχήν ψυχολογικά είναι δύσκολο, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Για μένα το χειρότερο αυτής της ιστορίας είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν γεννηθεί το 89. Αυτά τα παιδιά που φωνάζανε αυτά τα συνθήματα δεν ξέραν τον Μπακογιάννη. Δεν ξέρανε καν ποιος ήταν ο Μπακογιάννης. Αν ο Μπακογιάννης ξεκίνησε από τη Βελωτάε Βρετανίας, αν ήταν γιος ενός παπά, εάν δεν είχε λεφτά να σπουδάσει, γιατί ο πεθερός μου πού να βρει λεφτά να σπουδάσει τρία παιδιά. Αν μπήκε πρώτο στη νομική και μετά έπρεπε να πάει στην Πάντιο, διότι η Πάντιος δεν είχε παρουσίες και έτσι μπορούσε να μπει στο λιμενικό, το οποίο λιμενικό τον τάιζε, και να τελειώσει την Πάντιο. Εάν πήγε στη Γερμανία πλένοντας αυτοκίνητα να μάθει γερμανικά και να σπουδάσει. Αν έκανε όλο αυτόν τον αγώνα εναντίον της δικτατορίας, τίποτα από όλα αυτά δεν τα ξέρουν. Τίποτα. Και φωνάζουν για έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν έχουν επαφή, δεν ζούσαν, δεν ξέρουν τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, τι αγώνες είχε κάνει. Αυτό εμένα με πονάει περισσότερο από όλα. Ότι αυτό το μίσος σε αυτή την κοινωνία πρέπει να αντιστραφεί. Δεν μπορεί, να σας πω κάτι, η μεγαλύτερη πιστεύω επιτυχία την οποία είχαμε ως πατέρας μου, η μάνα μου, τα αδέρφια μου, με τα δικά μου παιδιά, είναι ότι τα παιδιά μου δεν μισούν. Δεν μισούν. Είναι που, μεγάλη που έχουν, ιστορία που έχουν ζήσει αυτό. Τέτοια... Ξέρετε τι υπόθεση είναι να έχεις να μεγαλώσεις ένα παιδί το οποίο δεν μισεί. Διότι το μίσος είναι αυτοκαταστροφικό συνέστημα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που φωνάζανε αυτά, μέσα τους αυτοκαταστρέφονται. Διότι η αγάπη είναι δυνατότερη από το μίσος. Και χάνουνε κεφάλαια αγάπης όταν φθύρονται με αυτού του είδους το μίσος. Εμένα αυτό με τρομάζει περισσότερο από όλα και λέω εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή κάτι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κάποιες αξίες, τις οποίες μπορεί να ακούγεται ντεμοντέ αυτό που λέω τώρα, αλλά πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κάποιες αξίες, τις οποίες τις χάσαμε κάπου στο δρόμο. Άκουγα χθες το ΣΕΒ, τον Τάσιο, και ανέβασα μάλιστα στο tweet αυτά που είπε. Ο Τάσιος είναι μεγάλος άνθρωπος, διακεκριμένος καθηγητής, φιλόσοφος. Σηκώθηκε ένα μέγαρο μουσικής όταν είπε ότι πρέπει να ξαναεφεύρουμε την ηθοπαιδεία, ότι πρέπει κάποια στιγμή η ηθική, οι αξίες να επανέλθουν στα νέα παιδιά από τον υπηαγωγείο και πέρα. Σηκώθηκε ένα μέγαρο μουσικής και χειροκροτούσε, διότι το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Έχουμε γίνει πολύ κοινικοί, βρε παιδί μου, πολύ... Όλα είναι λογικά. Είναι λογικό να είσαι λαμόγιο. Είναι λογικό να είσαι δεν ξέρω τι. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι όλα λογικά. Είναι λογικό να κάθεσαι στο λεωφορείο και να βλέπεις μια έγκυο γυναίκα μπροστά σου. Ορθία και να είσαι 18 χρονών εσύ και να μην σηκώνεσαι τις τρεις θέσεις. Δηλαδή τόσο πολύ ντεμοντέ είμαι εγώ που λέω ότι στον εγγονό μου ότι πρόσχε. Σε ποιον από όλους. Έχετε και το μωρό τώρα. Καλά, το μωρό ακόμα δεν καταλαβαίνει. Αλλά ο μεγάλος μου είναι 12 ετών. Θα σηκωθείς, μεγάλε. Θα σηκωθείς. Ήτανε πολύ απλά τα πράγματα. Όποιος είναι μεγαλύτερος από όπως ένα, σηκώνεσαι. Ξεκάθαρα. Και μου λέει και για τον 15 χρονών ξάδερφό μου. Δεν λέω καλά, άντε και όχι. Λοιπόν, βέβαια, δεν θα το έφερα στη συζήτησή μας, αλλά δεν μπορώ να προσπεράσω τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις άδειας Κουφοντίνα και όλο αυτό που έχει γίνει με τη δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας Βόλου και τώρα, με βάση τα στοιχεία που έχει, αρνήθηκε. Κοιτάξτε, ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να τηρηθεί. Πριν όμως τον νόμο τον άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν έτσι ο νόμος. Σε κανένα μέρος του κόσμου δολοφόνοι με 11 δολοφονίες. Καλά, πέραν του τρομοκράτη, 11 δολοφονίες. Δεν μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τον άνθρωπο ο οποίος έχει μπει φυλακή για χρέη, ξέρω εγώ. Υπάρχουν διαφορές. Και εγώ δέχομαι το σοφρονιστικό σύστημα, έχει σαν στόχο να σε μεταβάλει και να βγει στην κοινωνία καλά. Αλλά η περίπτωση του Κουφοντίνα, στην οποία πάλι δέχομαι ότι δεν είμαι αντικειμενική, έτσι. Αλλά η περίπτωση του Κουφοντίνα είναι ένας ανθρώπου ο οποίος
έχει σαν στόχο να δημιουργήσει κουφοντινάκια. Αυτός είναι ο στόχος, το λέει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν φτάνεις να βγαίνεις και να πηγαίνεις προκλητικά συνοδευόμενος από το Ρουβίκονα βόλτα στα μέρη που δολοφόνησες τον άλλον, για σκεφτείτε λιγάκι αν ένα από τα παιδιά των δολοφονημένων εκείνη την ημέρα τον έβλεπε να περνάει μπροστά από το χώρο που δολοφόνησε τον πατέρα του. Για φανταστείτε λιγάκι το συνέστημα. Θύμωσε και πάρα πολύ τη δικαιοσύνη, η οποία σου λέει εδώ πέρα, δεν υπάρχει μεταμέλεια, υπάρχει συνέχεια της ίδιας προκλητικής λογικής. Λοιπόν, στα Χανιά προλαβαίνετε να κάνετε μπάνιο ή τώρα είναι προκλητική περίοδος? Αφήστε, δεν προλαβαίνω. Έκανα μόνο δύο. 35 μέρες μόνο δύο. Αλλά δεν πειράζει, θα περάσουν. Εκλογές. Δεν προλαβαίνεις. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στον τόπο μας. Τα Χανιά είναι πανέμορφα και νομίζω ότι με τους στόχους που βάζετε θα τα εκτοξεύσετε ακόμη περισσότερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.